θέλω να σας πω ότι στους αριθμούς αυτούς που παρουσιάζει ο κύριος Χαρδαλιάς, τον οποίο δεν τον ψήφισε και κανείς και δεν ξέρω αν είναι επιστήμονας να κουνάει το χέρι στους Έλληνες, δεν μπορεί κανείς να ελέγξει τα νούμερα αυτά που παρουσιάζουν αν είναι αληθή. Εδώ στις Σέρρες υπάρχουν 4 περιστατικά από πολίτες οι οποίοι ήρθανε να κάνουν εδώ σε αυτό το, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αφού χρησιμοποιούμε διάφορες λέξεις όπως ανεγκέφαλους, εγώ θα πω αυτό το καρογκεζιλίκι που γίνεται εδώ πέρα, να κάνουν το τεστ. Και επειδή ήταν πολλή ώρα σε αναμονή, κουράστηκαν οι άνθρωποι, άφησαν τα χαρτιά τους και έφυγαν. Τους πήρανε τηλέφωνο και τους είπαν είστε θετικοί, χωρίς να έχουν κάνει καν το τεστ. Το ίδιο περιστατικό έχει συμβεί και στη Λιβαδιά και στα Ιωάννινα. Κάπως έτσι ανεβάζουμε τα κρούσματα. Πάντως, έχει σημασία να ακούμε όλα. Και το ξέρετε ότι είμαι από αυτούς που το επιδιώκω. Αλλά θα σας πω ότι το να το προσωποποιούμε στο Χαρδαλιά... Γι' αυτό σας το αναφέρω, γιατί στους δημοσιογράφους να το ελέγξετε. Είναι λίγο εύκολο. Μιλάμε για το σύνολο των επιστημόνων της χώρας. Μιλάμε για τους πιο σημαντικούς επιστήμονες του κόσμου. Και μιλάμε για κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή πλήττει όλο τον πλανήτη. Όλοι αυτοί έχουν συνωμοτήσει. Ξέρω και ο Χαρδαλιάς είναι ο αρχηγός τους. Για να κοροϊδεύουν τον κόσμο, να μας κοροϊδεύουν όλους, και εσάς και εμάς. Ξέρετε κάτι. Δεν κρυπτώνει υπό τον ήλιο, ότι είναι θα φανεί. Ή ασυντόμως θα φανεί. Πάντως, θα χαιρετήσω το γεγονός. Ο απλός λαός. Ναι, θα χαιρετήσω το γεγονός για να κλείσουμε την κουβέντα μας ότι τη μάσκα τη φοράτε. Να την κλείσουμε. Αν δεν θέλετε να σας πω κι άλλα, να την κλείσουμε. Εγώ θα καταλαβαίνω, αλλά αν θέλετε, μπορώ να σας πω κι άλλα. Τη μάσκα τη φοράτε παρότι είσαστε αντίθετοι και έχετε συμμορφωθεί με αυτό που έχει επιβληθεί. Αυτό από μόνο του έχει την αξία του. Ευχαριστώ πολύ και τον Άγγελο και την κυρία Τσουκαλά.